ότι μου αρέσει. Τι έγινε με την Ντολόρες? Ο Πάμπλο πήρε το αντίγραφο του φακέλου της υιοθεσίας. Αλλά η Μαρίζα το πήρε πίσω. Όλα εντάξει, τα κανόνισε. Ωραία, όλα καλά, ε. Λάουρα! Μαρίζα, τι έγινε, όχι, το πήρες? Όχι, το έχει τι? Ο Πάμπλο, δεν ξέρω. Μάλλον θα της το δώσει. Τι? Όχι, όχι, δεν πρέπει να το μάθει έτσι, Ντολόρες, όχι έτσι. Δεν ξέρω σίγουρα να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε. Ηρέμησε, ηρέμησε. Εγώ λέω να πάμε να τη βρούμε. Εντάξει, πάμε να τη βρούμε. Σολ, δεν θέλω, καταλαβαίνεις, δεν θέλω. Πρέπει να κάνουμε την εργασία μαζί, είτε το θέλεις είτε όχι. Αποκλείεται, φύγε, δεν θέλω, κόφτω. Νομίζεις πως εμένα μου αρέσει? Αλλά σκέψω ότι αν δεν το κάνουμε, θα δώσουμε εξετάσεις το Μάρτιο. Έχεις δίκιο. Θα κάνω εγώ την εργασία και για τους δυο μας, εντάξει. Θα γράψω επάνω το όνομά σου και τελειώσαμε. Όχι, 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 δεν μπορώ να το δεχτώ. Πάντως, θα πρέπει να σου αρέσω πολύ για να μου κάνεις τέτοια προσφορά. Αλλά θέλω να γράψω κι εγώ. Δεν σου αρέσει η ιδέα να περάσουμε κάποια απογεύματα μαζί, τι λες? Είσαι τρελή. Θα ήταν απέσιο, τρελάθηκες. Ξέρεις κάτι, ας κάνουμε αυτό που λες. Δεν μπορώ να σου αντισταθώ. Και τώρα για πες μου, τι θέλει αυτό το χαρτί για τα σοκολατάκια στην κασετίνα σου? Η Κάρμεν είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Πρέπει να τη διώξουμε, καταλάβατε? Ας την αφήσουμε να με περάσει πρώτα. Μία, ναι, έλα. Ναι. Παιδιά, είδατε το Φραντσίσκο? Όχι, δεν τον είδαμε. Και τι κάνετε εδώ? Ψάχνουμε πώς να κάνουμε τη ζωή της Κάρμεν κόλαση, γιατί δεν την αντέχουμε άλλο. Μέσα κι εγώ, δεν την αντέχω. Ξέρει κανένας αν έχει αυτοκίνητο? Καλό, καλό αυτό. Θα τη βγάλουμε τα φρένα και θα πάει να πέσει πάνω σε κανένα. Κάτσε, κάτσε, περίμενε, το χόντρινες. Αν και μπορούμε να τη σκάσουμε τα λάστιχα, να τη σπάσουμε. Σας παρακαλώ, να... μιλάμε σοβαρά. Μην κάνετε σαν παιδιά. Εσύ, σας παρακαλώ. Δηλαδή τι λες? Μόνο βλακίες, τι. Περίμενε, περίμενε. Άστο να μιλήσει, η δημοκρατία έχουμε. Σωστά. Τι έγινε, γιατί στολή εδώ? Ο Ξαβιέ σκέφτηκε κάτι για να σταματήσουμε την Κάρμεν. Ωραία, ας ακούσουμε την ιδέα του Βαλβίδα. Περίμενε. Εγώ προτείνω να γράψουμε ένα επίσημο γράμμα. Εντάξει, στο διευθυντή. Εγώ αυτό έκανα στο παλιό μου το σχολείο. Όχι, σου λέω. Άλλωστε, εσένα τι σε νοιάζει? Η Κάρμεν δεν σου έκανε τίποτα. Δεν βλέπεις ότι κάνει διακρίσεις εναντίον στους όμορφους? Μπορεί να μου τη φέρει και εμένα σύντομα. Α, συγγνώμη, και δεν το προσέξαμε. Κοιτάξτε, έχουμε ένα σεξίμπολ εδώ. Εγώ νομίζω πως είναι καλή ιδέα. Είναι καλή ιδέα του. Ας γράψουμε ένα γράμμα. Πολύ σωστό. Ωραία. Να δούμε τι πρέπει να γράψουμε. Αγαπητέ κύριε διευθυντά, οι μαθητές. Καλά, ναι, Ντουνόφ. Εμείς, οι μαθητές του 4ου έτους, θέλουμε να εκφράσουμε την αποστροφή μας για τη συνεχιζόμενη εχθρική συμπεριφορά της καθηγήτριας Κάρμεν. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Καλά, δεν είναι. Καλό, ας αρχίσουμε. Νομίζω, λοιπόν, ποια ήταν η πρώτη πρόταση, τι είπα? Παιδιά, την προσοχή σας, να σας συστήσω την καινούργια μου κοπέλα, την Ντολόρες. Μα δεν μπορούμε να ανακατευόμαστε στη ζωή της, αφήστε την. Πάμπλο, δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν είναι και τόσο δύσκολο, αρχίζει κάπως έτσι. Δεν μπορώ να το φορέσω αυτό. Έχω ρούχα στο μπάνιο. Μην κάνεις έτσι, μάτια μου, σε παρακαλώ, Νιώθω ότι ποτέ δεν έκανα κάτι σωστά σαν μητέρα. Αυτό δεν είναι αλήθεια, και το ξέρεις. Τότε γιατί της ήταν τόσο εύκολο να διαλέξει έναν ξένοντι για μένα? Γιατί ήμουν απέσια, ήμουν απέσια μητέρα. Είσαι η καλύτερη μητέρα που θα μπορούσε να έχει. Αλλά τώρα περισσότερο από ποτέ πρέπει να πατήσεις πόδι, είσαι πολύ μαλακή. Όχι, να πατήσω πόδι, δεν μπορώ να την πληγώσω άλλο την καημένη. Αυτό ήταν, διάλεξε να ζήσει με τον Μάρτιν και πρέπει να σεβαστώ την απόφαση. Μα πώς θα σεβαστείς τέτοια απόφαση? Είναι ένα παιδί και το κάνει γιατί είναι θυμωμένη, για να σε πληγώσει, το ξέρεις. Εγώ την πληγώσα πρώτη, δεν Φράγκο. Αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, μπορεί να έκανες λάθη, αλλά... σε κάνει ό,τι θέλει. Στην αρχή δεν μπορούσες να της πεις για μας. Και τώρα θέλει να πάει να μείνει με τον Ατράντε. Μα για το όνομα του Θεού, Σόνια, πρέπει να της βάλεις κάποια όρια. Σταμάτα, σταμάτα, Φράγκο. Έτσι έχω μεγαλώσει την κόρη μου, ελεύθερη. Δεν θα το αλλάξω τώρα αυτό. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αποφεύγεις την ευθύνη της σύγκρουσης για να μην νιώσεις απόρριψη. Δεν με νοιάζει. Δέξουμε πως είμαι.
Φυσικά, έλα εδώ. Και βέβαια σε δέχομαι όπως είσαι. Και θα είμαι πάντα στο πλευρό σου. Σ' αγαπώ. Όχι, 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 όχι! Γιατί, Βίκο, γιατί... Μπορώ να πάω στην τουαλέτα? Βεβαίως, είσαι πολύ χλωμή. Θέλεις να έρθω μαζί σου, μήπως? Όχι, όχι, είμαι καλά. Θα πάω εγώ μαζί της. Δεν θα πας πουθενά. Δεν άκουσες τι είπε η Βίκο? Με συγχωρείς, Χίλτα. Μπορώ να μιλήσω με μία από τις μαθήτριες? Μπαμπά, ευχαριστώ. Όχι, όχι, με σένα, μία. Θέλω να μιλήσω με τη Μαρίζα. Πήγαινε, Εσπίριτο. Όχι, όχι, το μάθημά σας είναι πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να μείνω, δεν θέλω να φύγω. Θα στα πούνε οι φίλοι σου, τώρα έλα μαζί μου. Μη χάνετε τη συγκέντρωσή σας, να συνεχίσουμε με το θέμα μας. Οι κάτοικοι του Buenos Aires, όπως σας έλεγα, απεχθάνονταν τους Άγγλους εισβολής. Και κυρία, μιλούσαμε για τον Αλεσάντρο Τελατόρε, αυτόν με το καπέλο. Τι λες, μπασταμέντε. Αυτό δεν είναι στη φετινή ηλία. Ανοίξτε τα βιβλία σας στην εισβολή των Άγγλων, παρακαλώ. Συγγνώμη, ναι. Με συγχωρείτε, τι, κυρία, αλλά ναι. Οι εισβολές των Άγγλων δεν είναι στη φετινή ηλί. Έλα τώρα, ξέρω καλύτερα από όλους σας ποια θέματα είναι στην ύλη του δευτέρου έτους. Σας παρακαλώ, ήμουν καθηγήτρια πριν καν γεννηθείτε εσείς. Πάει, τα έχει παίξει. Όχι, της έχει λασκαριβίδα. Έλατε τώρα, δεν θα μείνουμε εδώ όλη τη μέρα, έλατε. Το τι κάνω εγώ δεν σε αφορά. Γιατί δεν ασχολείσαι με τη δική σου την κόρη? Μία δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Είσαι αρκετά μεγάλη για να λύνεις τα προβλήματά σου, Μαρίζα. Περίμενε λίγο. Η Σόνια σε έστειλε. Φτάνει εδώ. Η Σόνια, δυστυχώς η Σόνια έκανε λάθος. Ναι, έκανε. Συμφωνώ πολύ με αυτό. Έκανε λάθος τον τρόπο που σε μεγάλωσε, χωρίς όρια. Και τώρα το πληρώνει ακριβά. Αυτό δεν σε αφορά. Γιατί μου τα λες αυτά? Με δεν θέλω να σε ακούσω. Και θα με ακούσεις, γιατί δεν έχει όρια και είσαι αγενής. Νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις τη Σόνια ό,τι θέλεις, Μαρίζα, ε? Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αυτό που χάνεις είναι σπουδαίο. Χάνεις τη μαμά σου και τη χρειάζεσαι σε αυτή την ηλικία. Κάτι, αυτό το κήρυγμα το έχω ξανακούσει. Από το ένα αυτή μου μπαίνει και εμένα το άλλο μου μην μου μιλάς έτσι, δεν είμαι η μητέρα σου. Ούτε ο πατέρας μου. Έφυγα. Κερέντια, θέλω να είσαι ο πρώτος που θα έρθει στη συνάντηση και θέλω να είσαι άψο. Και βέβαια, κύριε Ντουνόφ, όλα θα είναι όπως πρέπει. Ναι. Και θέλω να μου κάνεις λεπτομερή αναφορά των όσων θα πούν οι επιθεωρητές. Μην ανησυχείτε, θα τα καταγράψω όλα, Έτσι μου αρέσει. Είσαι ο συμμαχός μου, Χερέντια. Με συγχωρείτε, κύριε. Πέρασε, τι είναι αυτό? Ναι, έχω ένα γράμμα για σας. Γράμμα. Είναι από τους μαθητές του τέταρτου. Για να δω τι είναι αυτό το γράμμα. Τι λέει, κύριε Ντουνόφ? Όχι, τίποτα, κάτι άσχετο, σαν χλαμάρες. Πάρ' το, Γλώρια, σκίστο και πέταξέ το. Δεν θα χάσω τον χρόνο μου, ναι, με αυτές τις ανοησίες. Ναι, το θέμα είναι ότι ζήτησαν και μία συνάντηση μαζί σας. Συνάντηση? Μαζί μου? Μάλιστα. Αχ, νομίζουν αυτοί οι τεταρτοετής ότι μπορώ να χάνω το χρόνο μου με τέτοιες ανατρεπτικές πράξεις. Σας παρακαλώ. Καφέ, Ρέντια. Ναι, κύριε. Καφέ, διώξτε. Έλα μαζί μου, η Μίτση θέλει να μου δείξει κάτι. Θα πάω να δω αν είναι καλά η Βίκο. Μία, πήγαινε με τη θέλει, θα πάω εγώ στη Βίκο. Πάμε. Τρελή, είναι τρελή. Πώς της ήρθε αυτό με τους Άγγλους εισβολής, μου λέτε? Το παράκανε αυτή τη φορά, έτσι? Ναι. Μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα. Πολλά σίγουρα. Ναι, ναι, αλήθεια. Θα έπρεπε να έχει πάρει σύνταξη προπόλου. Είναι πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να λυπάστε τους ηλικιωμένους. Έλα μαζί μου, θέλω να σου πω.